Μεταφορών, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Γιάννη Καρούσο. Κύριε Υπουργέ, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Προχωράμε σταδιακά στο άνοιγμα των αεροδρομίων μας και ακούγαμε από την κυβέρνηση ότι ενδεχομένως αρχές αυτής της εβδομάδας να έχουμε και νέες χώρες στις λίστες που ανακοινώθηκαν. Είναι κάτι που αλλάζει και μπορούμε να το πούμε, κύριε Υπουργέ? Η ομάδα των ειδικών που έχει αναλάβει από το Υπουργείο Υγείας την αξιολόγηση και ταξινόμηση χωρών δουλεύει συνεχώς, επεξεργάζεται αρκετές χώρες και επόμενες μέρες προβλέπουμε ότι θα προσθεθούν και άλλες χώρες ή θα ταξινομηθούν μάλλον και άλλες χώρες στις κατηγορίες τις οποίες έχουμε αναφέρει. Αυτές που ανακοινώσαμε την Παρασκευή ήταν οι πρώτες 19 χώρες οι οποίες είχαν αξιολογηθεί ουσιαστικά από την ομάδα των ειδικών και αυτή η αξιολόγηση συνεχίζεται. Μπορούμε να πούμε καμιά δύο χώρες που είναι όντως κοντά στο να ταξινομηθούν έστω και στη δεύτερη κατηγορία? Δεν υπάρχει σήμερα κάτι ανακοινώσιμο, αλλά έχουν δοθεί πέραν των 40 χωρών, οι οποίες αποτελούν και με σειρά προτεραιότητας μάλιστα, και έχουμε ζητήσει τόσο εμείς, όσο και το Υφυπουργείο Τουρισμού, να διοργανωθεί αυτή η ταξινόμηση με βάση τις προτεραιότητες που έχουμε δώσει. Για παράδειγμα, θέλουμε να ταξινομηθεί η Ουκρανία, κάποιες χώρες της Μέσης Ανατολής, χώρες όπως είναι η Ολλανδία που υπάρχει ενδιαφέρον. Έχουμε ζητήσει έναν συγκεκριμένο αριθμό χωρών. Έχει ξεκινήσει η δουλειά των Υπουργείων Υγείας και επόμενες ημέρες θα γνωρίζουμε ποιες θα προσθεθούν και σε ποιες κατηγορίες. Το θεωρώ δεδομένο ότι αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί. Τι αλλάζει στα ταξίδια μας πλέον, κύριε Υπουργέ? Δηλαδή, πείτε ότι πάμε να κάνουμε ένα ταξίδι. Από τη στιγμή που μπαίνουμε στο αεροδρόμιο, τι γίνεται με τις νέες διαδικασίες? Στα αεροδρόμια, καταρχάς, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος αν δεν είσαι επιβάτης. Επομένως, για να εισέλθεις στον χώρο του αεροδρομίου, είναι μόνο για επιβάτες. Ταυτόχρονα, θα γίνεται και μια θερμομέτρηση, πολύ πιθανόν με θερμοκάμερες, για όσους θα εισέρχονται στο αεροδρόμιο και θα πρέπει να τηρούνται και τα μέτρα, τα πρωτόκολλα τα οποία θα ανακοινωθούν. Για παράδειγμα, όλοι θα πρέπει να φορούν μάσκες, οι αποστάσεις. Στα ελεκτήρια ουσιαστικά θα εφαρμοστούν και ειδικές εφαρμογές για να μην έρχεται σε επαφή ο επιβάτης μαζί με το άτομο που θα κάνει τον έλεγχο. Σημαντικό είναι όλοι να ξέρουν ότι πριν να ταξιδέψουν σε μια χώρα θα πρέπει να βεβαιωθούν το τι απαιτά η χώρα προορισμού τους. Όπως εμείς θα απαιτούμε κάποια πράγματα για αυτούς που θα ταξιδεύουν Κύπρο, θα απαιτούν και κάποιες άλλες χώρες κάποια κριτήρια. Για την Κύπρο όμως, όταν θα ταξιδέψει κάποιος προς Κύπρο, είτε είναι Κύπριος πολίτης ή μόνιμα διαμένοντας, είτε ξένος υπήκοος, αυτό που θα απαιτείται θα είναι η συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου με κάποια δεδομένα τα οποία είναι σημαντικά για σκοπούς ιχνηλάτησης. Εάν θα ταξιδέψει από χώρα στην οποία εμείς απαιτούμε πιστοποιητικό αρνητικό στον κορονοϊό, τότε θα πρέπει να κατέχει αυτό το πιστοποιητικό, να έχει γίνει εξέταση εντός 72 ώρων πριν από την αναχώρηση, και αυτό θα πρέπει να το αναρτήσει ουσιαστικά σε μια πύλη που θα κατασκευαστεί, θα δημιουργηθεί αυτόν τον σκοπό, ή ο Κύπριος πολίτης και μόνιμα διαμένοντας θα έχει την ευκαιρία αυτή την ανάλυση να την κάνει με την είσοδο του, με την άφηξη του στην Κύπρο και θα αναλάβει και το κόστος της ανάλυσης αυτής. Επομένως, ουσιαστικά τα δύο πράγματα που αλλάζουν είναι το γεγονός ότι θα πρέπει να συμπληρωθεί έναν ερωτηματολόγιο και στις χώρες εκεί όπου απαιτείται θα πρέπει να υπάρχει αυτή η ανάλυση, η οποία για τους Κύπριους θα μπορεί να γίνεται με την άφηξη στην Κύπρο. Για χώρες οι οποίες δεν ανήκουν σε μία από τις δύο κατηγορίες, με την είσοδο στην Κύπρο θα γίνεται ανάλυση, θα πηγαίνει μία μέρα καραντίνα το άτομο μέχρι να βγει το αποτέλεσμα της ανάλυσης και μετά θα μεταβαίνει σπίτι του για 14 μέρες σε αυτοπεριορισμό. Άρα κρατάμε τελικά χώρους καραντίνας, γιατί υποτίθεται ότι από σήμερα τελειώνει αυτό το μέτρο, κύριε Υπουργέ? Σήμερα ουσιαστικά τελειώνει η 14ήμερη καραντίνα και πάμε σε μονοήμερη καραντίνα μέχρι να βγει το αποτέλεσμα της ανάλυσης. Αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή. Αλλά η καραντίνα συνεχίζεται, απλά αντί να είναι σε καταλήμματα, σε χώρους τους οποίους έχουμε εξασφαλίσει εμείς, θα μετατρέπεται σε αυτοπεριορισμό. Και αυτό θα συνεχιστεί μέχρι και τις 8 Ιουνίου, αφού 9 ανοίγουν οι πτήσεις. Από τις 9 Ιουνίου και μετά
Αυτό που θα γίνεται είναι ότι για χώρες κατηγορίας Α και Β θα πρέπει να διαθέτουν είτε την ανάλυση από πλήγια κορονοϊών, είτε να την κάνουν οι Κύπροι πολίτες και μόνιμα διαμένοντες με την άφηξή τους στην Κύπρο και θα μεταβαίνουν στο σπίτι τους μέχρι να εκδοθεί το αποτέλεσμα. Για τις υπόλοιπες χώρες θα συνεχίσει αυτό που ισχύει από σήμερα. Δηλαδή, αν κάποιος ταξιδέψει από το Ηνωμένο Βασίλειο για Κύπρο, θα πρέπει να κάνει την ανάλυση και είναι Κύπρος πολίτης, θα μπορεί να κάνει την ανάλυση στο αεροδρόμιο, θα μεταβεί σε χώρους καραντίνας και θα πληρώσει και το κόστος και του χώρου καραντίνας και της ανάλυσης. Και μετά, όταν θα έχει το αποτέλεσμα, θα συνεχίσει την καραντίνα στο σπίτι του, σε αυτοπεριορισμό ουσιαστικά. Μάλιστα. Θα τα δούμε στη συνέχεια και με το Υπουργείο Υγείας αυτά, κύριε Καρούσο. Αλλάζει κάτι με το θέμα αποσκευές? Κουβαλούμε, τις πάμε στο αεροπλάνο ή τις δίνουμε και πάνε μετά για φόρτωση, εκφόρτωση? Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Σίγουρα θα γίνει προσπάθεια για όσο είναι δυνατόν για οι αποσκευές να γίνονται με self-check-in. Αυτό θα είναι μια τάση που θα τη δούμε σε πάρα πολλά αεροδρόμια. Εκεί που θα πρέπει να γίνεται με τον στερεότυπο τρόπο η διαχείριση των αποσκευών, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα τα οποία θα συμπεριλαμβάνονται στα σχετικά πρωτόκολλα. Μάλιστα. Για το θέμα όμως των ελέγχων, του αυτοπεριορισμού, πώς το διασφαλίζουμε αυτό, κύριε Καρούσου? Οι αυτοπεριορισμοί μέχρι σήμερα και όταν είχαμε αυτοπεριορισμού στις αρχές, όταν ξεκινήσαμε τα μέτρα, υπήρχε μία ομάδα από το Υπουργείο Υγείας που η αποστολή τους ουσιαστικά ήταν να επιβλέπουν αυτούς τους αυτοπεριορισμούς. Τονίζω όμως ότι χρειάζεται σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Όταν κάποιος θα ταξιδέψει από μια χώρα η οποία δεν ανήκει σε μια κατηγορία Α και Β και πρέπει να αυτοπεριοριστεί για 14 ημέρες, σημαίνει πρέπει να μείνει σπίτι του για 14 ημέρες. Και εκεί είναι που θα δείξουμε το επίπεδο μας και το προσωπικό στη διαχείριση του κορονοϊού. Είδαμε όμως για να στις μην αρχές έχουν πισωγυρίσματα και να μην επιστρέψουμε πίσω. Είναι αυτό που είδαμε στις αρχές όμως, ότι δεν το τηρούσαν. Ωστόσο, τουλάχιστον για να πηγαίνουν για αυτοπεριορισμό θα πρέπει να έχουν το αποτέλεσμα του τεστ. Σωστά, κύριε Υπουργέ? Θα πηγαίνουν μια μέρα σε χώρο καραντίνας, θα έχουν αποτέλεσμα ότι είναι αρνητική και μετά θα συνεχίσουν σπίτι τους. Νοείται όμως ότι όταν σε μια πτήση βρεθεί ένα θετικό κρούσμα, γίνεται μια ιχνηλάτιση από το Υπουργείο Υγείας για να εντοπιστούν οι στενές επαφές του κρούσματος. Και αυτές θα παραμείνουν ακόμα λίγες ημέρες σε καραντίνα και θα τους γίνει μια δεύτερη ανάλυση πριν να πάρουν εξιτήριο. Επομένως, υπάρχουν πρωτόκολλα για όλα. Απλά όταν αναφέρουμε αυτοπεριορισμό, σημαίνει καραντίνα στο σπίτι σου. Αυτό είναι. Αυτό σημαίνει όταν λέμε αυτοπεριορισμό. Και σε ένα άλλο θέμα, κύριε Υπουργέ, σήμερα έφυγαν οι πρώτες πτήσεις και τις προηγούμενες ημέρες με φοιτητές που ήθελαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Τι έπεται σε σχέση με αυτό το θέμα? Είμαστε σε επαφή με την κυβέρνηση της Ελλάδας, με τους συναρμόδιους υπουργούς. Έχει επιτραπεί πλέον η μεταφορά των φοιτητών μας, η επιστροφή των φοιτητών μας πίσω στην Ελλάδα. Μένουν μία ημέρα σε καραντίνα μέχρι να εκδοθεί το αποτέλεσμα της ανάλυσης για τον κορονοϊό και μετά πρέπει να μεταβούν στα σπίτια τους για να συνεχίσουν το υπόλοιπο των 13 ημερών σε καραντίνα. Αυτό είναι που ισχύει στην Ελλάδα και συντονίζουμε ουσιαστικά αυτή την προσπάθεια. Επόμενες μέρες θα προγραμματιστούν και άλλες πτήσεις για την επιστροφή των φοιτητών μας πίσω στην Ελλάδα, ιδιαίτερα αυτών οι οποίοι έχουν εξετάσεις και πρέπει να είναι... Να επιστρέψουν πίσω αυτές τις μέρες. Για πόσους φοιτητές μιλάμε, κύριε Υπουργέ? Το αρχικό ενδιαφέρον ξεπερνούσε τις 2.500, όμως τώρα που ξεκινούν η επικοινωνία μαζί τους για την έκπτωση εισιτηρίου, στην πρώτη κατηγορία που ήταν 400 άτομα περίπου ενδιαφερόμενοι, μόνο 160 είχαν δηλώσει ότι θέλουν να επιστρέψουν πίσω. Και από τρεις πτήσεις τελικά υλοποιήθηκαν μόνο δύο πτήσεις. Και το κόστος του εισιτηρίου το καλύπτουν ήδη, σωστά? Το κόστος του εισιτηρίου το καλύπτουν ήδη, βέβαια. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.